Γεια σου, λιωδεράκι μου! Καλώς ήρθες στο δισεβδομαδιαίο Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ας ξεκινήσουμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, όπου βλέπω ότι υπήρχε ένα άτομο Βασικά, ξέρεις τι, εδώ πέρα βλέπω ότι με αυτό το άτομο υπήρχε ένα παρεδώσε βασικά. Άρα, νομίζω ότι ήταν ή σε επαγγελματικό επίπεδο ή σε κάποιο τύπου υλικό επίπεδο, δηλαδή του τύπου αυτός μπορεί να ήταν ο μανάβης σου, κατάλαβες, μπορεί να ήταν ο μηχανικός σου, των αυτοκινήτων, μπορεί να ήταν η κομμότριά σου, κατάλαβες, βλέπω ότι υπήρχε ένα παρεδώσε, μπορεί να ήταν ο διδίατρος, κατάλαβες, τέτοια πράγματα. Βλέπω ότι υπήρξε ένα άτομο σε τέτοιο επίπεδο, επαγγελματικό ή παρεδώσε επίπεδο, το οποίο άρχισε σε αυτό το άτομο να βλέπεις με άλλο μάτι. Ίσως να ξεκίνησε να υπάρχει και κάτι μεταξύ σας, αλλά βλέπω ότι άρχισε να συμβαίνει κάτι συναισθηματικό μέσα σε αυτό το πάρε δώσε. Εντάξει, δεν μου δείχνει αν κατέληξε σε σχεσούλα ή αν δεν κατέληξε. Μάλλον αυτό είναι για τον καθένα από εσάς διαφορετικό. Πάντως υπήρχε αυτό το σκύρτισμα στην καρδούλα σου, θέλω να πω. Και εκεί που ήθελες να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με αυτό το άτομο, κάπως ηρεμούσες τον εαυτό σου και δεν έκανες ούτε τα μισά. Προσπαθούσες να έχεις υπομονή, ας πούμε. Προσπαθούσες να τα κρατάς μέσα σου. Να κρατάς την ενέργεια μέσα σου, αυτή που ήθελες να βγάλεις πάνω σε αυτό το άτομο. Είτε λοιπόν έκανες σχέση με αυτό το άτομο, είτε δεν έκανες. Βλέπω ότι όλα αυτά που θα ήθελες να κάνεις μαζί του, να δώσεις, να δείξεις, να όλα αυτά, να νιώσεις μαζί του, βλέπω ότι κάπως τα κατέβηνες και τα κατέβαζες επίσης. Εντάξει, κάπως τα ρίχνες. Όλη την ενέργεια αυτή που ήθελες να βγάλεις, κάπως δεν μπορούσες να τη διοχετεύσεις εκεί που ήθελες για κάποιο λόγο. Okay. Κάποια από εσάς, παιδιά, αυτή η συνεργασία μπορεί να μας τη δείχνει εδώ πέρα σε συνεργασία για να μας δείξει ότι υπήρχαν τρία άτομα σε μια κατάσταση και γι' αυτό κάποιος δεν μπορούσε να κάνει όλα αυτά που ήθελε να κάνει και αναγκαζόταν να κάνει λιγότερα με κάποιο τρόπο. Εντάξει, λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παρόν σου, λιονταράκι μου, βλέπω ότι είσαι καθώς πρέπει, λιονταράκι. Έτσι ακριβώς, έτσι όπως φαντάζεσαι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς της ζούγκλας, τέρμα πανέμορφος, εκεί πέρα αράζει. Πήγα να πω στο θρόνο του, αλλά θα ήταν τελείως λάθος. Στην πέτρα του, μέσα στην έγκλη του και την παράδοσή του και αυτό το ματσό που βγάζει ένα λιοντάρι. Βλέπω ότι αυτή την περίοδο είσαι σε ευθυγράμμιση με το σωστό για σένα. Για τα περισσότερα μου λιονταράκια, για τα πολλά περισσότερα λιονταράκια. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, κυρίως την ενέργεια μου δείχνει εδώ πέρα. Ότι κάνεις αυτό που θεωρείς ότι είναι το σωστό και για σένα, αλλά και απέναντι στους άλλους και απέναντι στην κοινωνία, μέχρι εκεί που σε ενδιαφέρει, βέβαια, η κοινωνία. Και γενικά βλέπω ότι είσαι σε μια περίοδο. Γιατί δεν μπορώ να το εκφράσω, ούτε το προηγούμενο που έβλεπα για σένα, ούτε αυτό. Μπορείς να μου πεις. Έρχεσαι σε ευθυγράμμιση με τον καθοσπρεπισμό μέσα σου. Θεωρείς δηλαδή ότι κάνεις τα πράγματα που είχες στο μυαλό σου ότι έπρεπε να κάνεις σαν άνθρωπος. Δεν βλέπω ότι τα κάνεις με αρνητική, επειδή πρέπει να τα κάνεις με αρνητική ενέργεια. Αντιθέτως, βλέπω ότι χαίρεσαι πάρα πολύ που καταφέρνεις όλα αυτά τα πράγματα για τον εαυτό σου, που η τύχη σου χαμογελάει, που και εσύ χαμογελάς την τύχη σου. Βλέπω ότι παίζεις και εσύ τεράστιο ρόλο στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή σου. Βλέπω ότι έχεις επιτυχίες ακόμα και στη δουλειά σου, αλλά βλέπω ότι πηγαίνεις που λένε με το σταυρό μπροστά. Δηλαδή δεν θα πεις αηδίες για το διπλανό σου, δεν θα κάνεις αηδίες σε κάποιον άλλον, δεν θα κάνεις πράγματα που δεν θα ήθελες να σου κάνουν εκείνος. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική η ενέργειά σου, το βλέπω και στις κάρτες σου, άρα το νομίζει και το σύμπαν αυτό. Βλέπω ότι η τύχη σου χαμογελάει σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά βλέπω παράλληλα ότι για τους περισσότερους από εσάς δεν χαμογελάει σε συναισθηματικό επίπεδο. Εκεί πέρα βλέπω ότι είμαστε λίγο πεσμένοι. Εντάξει, όχι κάτι τρομερό, αλλά την έχουμε δει λίγο. Θα υπάρξει ποτέ αυτό το ωραίο στη ζωή μου? Ή γνωρίζω ότι εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, αλλά εγώ δεν μπορώ να κοιτάω προς τα εκεί. Γιατί πρέπει να κοιτάω αυτά που έχω, αυτά που κάνω, αυτά που. Ή γιατί δεν είναι σωστό, για παράδειγμα, επίσης. Για κάποιο λόγο.
Okay. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια απογοήτευση όσον αφορά τουλάχιστον τα συναισθηματικά σου, τα γκομενικά σου και τα όχι μόνο γκομενικά. Μπορεί εσύ να είσαι τσακωμένη με τη μαμά σου, ξέρω εγώ. Okay. Και εκεί πέρα λίγο να νιώθεις μια χασούρα, μια απογοήτευση, μια απεσιοδοξία. Αυτό. Καθώς λοιπόν σου χαμογελάει η τύχη και έχεις πράγματα να γιορτάζεις στη ζωή σου, βλέπω ότι λίγο κάπως σε ρίχνει το θέμα το συναισθηματικό και περισσότερο βασικά το πρόβλημα είναι για μένα ότι δεν υπάρχει αισιοδοξία μέσα σου. Τι φάση στο συναισθηματικό, δηλαδή τι φάση. Δεν ξέρω. Όλα θα γυρίσουν. Υπάρχει εδώ πέρα ο τροχός. Βλέπω ήδη ότι τα πράγματα είναι θετικά για σένα και είμαι σίγουρη ότι ακόμα πιο θετικά θα γίνουν στο μέλλον. Okay. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το σύντομο σου μέλλον, λιονταράκι. Βλέπω μερικά λιονταράκια που κάποιος θα φύγει, παιδιά, από τη ζωή τους, αλλά αυτό είναι ένα απειροελάχιστο ποσοστό, δηλαδή δεν έχω και λεπτομέρειες να σου πω για αυτό το θέμα. Εκτός του ότι αυτό το άτομο είναι καρμικό για σένα. Εντάξει. Μπορεί να νιώθεις βασικά εγκατάλειψη και μέσα σου από αυτό το άτομο, από αυτή την κατάσταση. Μπορεί να είναι όλη η ιστορία που βλέπουμε τόση ώρα βασικά. Μπορεί εδώ πίσω να μας μιλάει για ένα άτομο με το οποίο δεν μπόρεσες να χτίσεις αυτά που ήθελες και έβαζες όρια στον εαυτό σου. Να μας μιλάει τώρα για την ιστορία του ότι είσαι ευχαριστημένη ή ευχαριστημένος με μία έννοια από τη ζωή σου και από το γεγονός ότι κάνεις σωστά πράγματα για σένα. Και να μας καταλήγει βεβαίως εκεί που σου είπα ότι κάπως είσαι απογοητευμένη ή απογοητευμένος από τα αγκομενικό συναισθηματικά σου και ίσως να μας λέει εδώ πέρα ότι το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, αυτό το άτομο και είτε τώρα συμβαίνει η εγκατάλειψη ή τώρα νιώθεις την εγκατάλειψη με κάποιο τρόπο. Αν δηλαδή αυτό το άτομο έχει φύγει ήδη από τη ζωή σου, τώρα ίσως να νιώσεις με κάποιο τρόπο ότι πράγματι έχει φύγει και ότι δεν ξέρεις κατά πόσο θα έπρεπε ακόμα να το περιμένεις, δηλαδή σε αυτό το όριο που αναρωτιέσαι αν αξίζει τελικά να συνεχίσεις να επενδύεις έστω και τη σκέψη σου πάνω σε αυτό το άτομο. Okay. Αρνητικές δεν είναι σε καμία περίπτωση οι κάρτες σου, ακόμα και αν φεύγει τώρα αυτό το άτομο, σε βλέπω ότι το παίρνεις αρκετά στο χαλαρό για κάποιο λόγο και αρκετά στο πρακτικό για κάποιο λόγο. Ίσως απλά να ξέρεις ότι πρέπει να φύγεις τώρα. Κατάλαβες, ή να ξέρεις ότι πρέπει αυτό το άτομο να φύγει τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να έχετε αυτό που θέλετε, εντάξει. Ό,τι και να συμβαίνει από τα δύο για σένα, είσαι βασιλισσάρα, το διαχειρίζεσαι άψογα, δεν ανήσυχω καθόλου, έχεις το μυαλό σου στο κεφάλι, υπάρχει και μια σχετική οργάνωση στη ζωή σου ή τέλος πάντων ξέρεις πώς πάνε τα πράγματα, okay. Σε όλα τα θέματα, ίσως εκτός από αυτό, εδώ. Το καρμικούλι σου. Okay. Λοιπόν, όλα μια χαρά τα βλέπω στο σύντομο μέλλον. Απλά βλέπω αυτό, ότι δεν ξέρεις αν θα έπρεπε να συνεχίσεις να περιμένεις αυτό το άτομο από το οποίο νιώθεις εγκατάλειψη, είτε τώρα είτε ένιωσες στο παρελθόν. Θα βγάλεις την απόφαση για σένα, σίγουρα θα υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα αργότερα μέσα σου. Τώρα σε βλέπω περισσότερο να ψάχνεσαι, για να σου πω την αλήθεια. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω είναι ότι ψάχνεσαι με πολύ ωραία συχνότητα, δεν έχεις φόβους και πράγματα να σε περιορίζουν στη σκέψη σου. Είσαι βασιλισσάρα, ξεκάθαρα. Και το θέμα είναι καρμικούλη, μόνο αυτό έχω να σου πω. Πες μου ποιο είναι αυτό το άτομο και τι είναι αυτό που σας χωρίζει. Βλέπω ότι υπάρχει και κάτι που σας χωρίζει, δεν το βλέπω ξεκάθαρα σε όλο το reading, αλλά το νιώθω και το βλέπω και με αυτή την καρτούλα εδώ και βλέπω και εσένα ότι ξέρεις ότι με κάποιο τρόπο ναι μεν το θέλεις πίσω, αλλά δεν είναι εκεί η ώρα και αν ποτέ θα έρθει η ώρα και μπερδεμένα πράγματα. Πες μου λιονταράκι μου, κάνουμε ένα comment, επίσης κάνουμε ένα like, ένα subscribe και ένα share, ξέρεις εσύ. Και θα τα πούμε το επόμενο διβδόματο με το καινούργιο σου Energy Focus, να δούμε και τι έγινε με αυτή την ενέργεια εδώ πέρα, για να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ περίεργη. Καρμικά πράγματα πάντως στο reading σου, θέλω να ξέρεις. Okay. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε λιονταράκι μου, φίλα και πολλά. Bye!